Μωρό μου, δεν υπάρχει αγάπη αυτή πουθενά, ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου. Δώσ' το. Είσαι... Ότι το πει, έχει πιστέψει όλο αυτό, το βλέπετε εδώ, συγγνώμη. Καλησπέρα! Σε άλλο ένα βίντεο στο Ρο Χάους, δύο όμορφα κορίτσια λένε τη γνώμη τους. Είμαστε με την Αδρομάχη. Με την Αδρομάχη είμαστε και φίλες, να πούμε. Άρα νιώθω αυτό. Πολύ άνετα. Συνοδοιπόρος στη ζωή. Ακριβώς, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Νιώθω, ξέρω ότι δεν θα παρεξηγηθεί. Μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι γουστάρουμε, δεν έγινε τίποτα. Like, subscribe. Πείτε μας τι άλλο, ποιον άλλο θέλετε να δείτε για καλεσμένο. Ξεκινάμε με αδιάκριτες ερωτήσεις με την Αδρομάχη. Άβολο. Και ξεκινάμε. Όλες μας τις συναντήσεις είναι αυτό. Λοιπόν, πόσες είναι οι ιδανικές φορές σεξ για σένα μέσα στην εβδομάδα? Καλή αρχή! Στα βαθιά κατευθείαν. Λοιπόν, ακούσε τώρα. Εγώ θα απαντούσα σε άλλη περίπτωση, αλλά επειδή πλέον οι εκπομπές με έχουν τσακίσει. Γιατί? Δεν θα απαντήσω. Εσύ μπορείς να απαντήσεις πάντα. Ωραία, θα μιλήσω επιστημονικά. Ένα υγιές ζευγάρι. Υπάρχουν. Θα κάνει κάθε μέρα. Δεν θα κάνει κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να έρχεσαι σε επαφή με τον σύντροφό σου. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν θα πω αν συμφωνώ ή όχι, γιατί έφαγα το δεύτερο τζάμπα το φάω. Μην το πεις. Επίσης, αν δεν απαντάμε, βουτάμε τα πατατάκια μας σε αυτή τη σώση που είναι πάρα πολύ είναι καπάρι. Είναι ταμπάσκο. Α, ταμπάσκο είναι. Ναι, ναι, ναι. Ή τρώμε αυτές τις πιπεριές που είναι ακόμα χειρότερα. Πότε κάνατε πρώτη φορά σεξ? 15-16. Εγώ στα 17. Και ήταν και κακή εμπειρία. Ήμασταν δύο ώριμες γυναίκες. Κράτησε τρεις ώρες. Δεν. Χαλιά. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ λίγες πρώτες φορές που ήταν. Δηλαδή δεν έχω ακούσει η κοπέλα να λέει εύκολα ότι η πρώτη φορά ήταν. Ωραία. Ναι. Είναι άβολο. Ναι, για τη γυναίκα είναι λίγο. Για το κορίτσι είναι λίγο άβολο. Θα κάνατε κάτι ερωτικό μεταξύ σας? Ναι. Αμάν. Έλα εδώ, μωρό μου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει κάτι και υπάρχει στις σημειώσεις μας στο κινητό μας. Ότι αν καταλήξουμε. Γεροντοκόρη, να το πω. Ναι. Μόνες και έρημες, θα παντρευτούμε. Ναι. Να φτιάξουμε μεταξύ μας. Τι να κάνουμε. Πόσο καιρό έχετε σχέση? Μεταξύ μας. Εγώ 1,5 χρόνο. Πάω για 2 τον Αύγουστο. Ακόμα και έχω με εγώ, δεν αντέχω. Ναι, ζεις το, δεν είναι. Εγώ έχω σχέση, έχω 7 μήνες. 7 μήνες. Πού το πέρασαν 7 μήνες. Αλλά καιρό υπάρχει το ιδέλιο. Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος? Σε τι? Σε εκατοστά. Εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει τα γούστα του και θα... Ναι, και εγώ. Δεν θα πατήσω. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μ' αρέσουν τα καυτερά. Καίει πάρα πολύ, ε. Ποια ήταν η τελευταία φορά που κλάψατε για κάτι και τι ήταν αυτό? Πριν 2 εβδομάδες και έκλαιγα πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω γιατί συγκινήθηκα. Λοιπόν, εγώ ήταν... Να σας λέω τώρα. Να σας τα λέω. Και κλαίω, και κλαίω. Θα σας πει είναι η Σοφία. Σοφία πότε ήταν? Πριν 10 μέρες. Πριν 9-10 μέρες. Μέσα στο αμάξι Σοφίας. Της λέω κιόλας, την ενημερώνω. Της λέω, θα κλάψω. Το ρίξω και κλαίω. Θα σας παίξω λίγο. Πρέπει να μας πεις και πέντε. Ήταν προσωπικό, κάτι προσωπικό που είχε συμβεί και έκλαψα. Ποια είναι η μεγαλύτερη φαντασίωση που έχετε στο σεξ? Συγγνώμη, αυτά τα έχουμε κάνει screenshot εμείς. Είσαι σίγουρος ή τα βγάζεις από το μυαλό σου? Όντως, εσύ μου τα έχεις στείλει. Η φαντασία σου δεν είναι κάτι που δεν έχεις κάνει? Δεν υπάρχει κάτι. Ούτε εμένα. Αποκλείεται. Με τι έφαγες αφού είπες όχι? Δεν έχω απαντήσει. Εγώ απάντησα όμως. Τα έχεις κάνει όλα. Αυτά που θέλω τα... με τον σύντροφό μου τα... Αχ, Θεέ μου. Συμβαίνουν. Ναι. Ναι. Μια πέσμα. Τρώγε γαριφαντά. Πόσα είναι τα περισσότερα λεφτά που έχετε πάρει από συνεργασία? Θα μας πάρει μέσα. Κλείσουμε. Δεν μπορούμε τώρα. Δεν μπορούμε. Φίλοι, πες πόσα είναι. Δεν μπορώ που απλά εξαφανίζεται. Τι σας αρέσει περισσότερο πάνω σας? Θα πω ότι πιο πολύ όταν με κοιτάζω στο καθρέφτη και λέω αυτού σου κοπέλα μου, είναι τα δόντια μου. Αλήθεια. Μ' αρέσουν επειδή είναι πολύ ίσια και αυτό μου. Μ' αρέσουν τα δόντια μου. Εμένα το χαμόγελό μου, γιατί αλλάζει όλο το πρόσωπο με το χαμόγελό μου. Κρύβει, έλα. Τα δόντια μου. Είναι χάλια, είναι έτσι. Τι σου λείπει από τη ζωή σου τώρα? Ένα πιτόγυρο. Αυτή τη στιγμή. Ωραίο, είναι κάτι βαφύ αυτό. Είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό όσο έχει να κάνει με την ηρεμία και όλα αυτά σε αυτό το στάδιο. Ότι θα πάω καλά. Α, ξέρω τι μου λείπει. Τα ταξίδια με τους φίλους μου. Θα ήθελα να κάνω ταξίδια με τους φίλους μου, ρε παιδί. Ναι. Αυτό μου λείπει, το λέω πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα δεν το έχω
καταφέρει. Ναι. Κοίτα, εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αυτή τη στιγμή προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και νιώθω ότι είμαι καλυμμένη σε σχεδόν σε όλους τους τομείς. Απλά χρειάζομαι διακοπές τώρα. Ναι. Διακοπές τώρα. Δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου. Εγώ το καταλαβαίνω καθόλου εσύ, δηλαδή. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος? Α, εγώ το είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, παιδί μου. Μην χάσω κάποιον από την οικογένειά μου. Αυτό δηλαδή με φοβίζει πιο πολύ απ' όλα. Μην μάθω ότι ο μπαμπάς μου έχει αρρωστήσει βαριά ή η μαμά μου ή κάποια από τα αδέρφια μου. Αυτό. Εμένα ο μεγαλύτερος μου φόβος, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, ήταν μήπως δεν προλάβω να κάνω αυτά που θέλω. Στη ζωή αυτή θα τελειώσει αυτή η ζωή, θα φτάσουμε 80 χρόνια και θα έχω προλάβει. Ναι, αυτό. Πάνω σε επαγγελματικό ή σε όλους τους τομείς. Για πόσα λεφτά θα παρατάγατε τα πάντα? Για τίποτα. Κάτσε, τα πάντα. Να το συζητήσουμε. Τα πάντα τι εννοούμε? Τι ζωή που έχεις τώρα? Να την παρατούσα και να ξεκινούσα μια καινούρια ζωή. Στην Αργεντινή. Από το μηδέν. Ναι, με αυτά τα λεφτά όμως. Κοίτα, αν μου λέγανε ότι πάρε. Θα σου πω ένα ποσό. 50 εκατομμύρια ευρώ και ξεκίνα από το μηδέν πάλι τη ζωή σου. Θα έπαιρνα τα 50 εκατομμύρια ευρώ και θα προσπαθούσα να πετύχω πάλι. Κατάλαβες αυτό που έχω και τώρα. Δηλαδή, αλλά με 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Γίνεται αυτό. Άρα με 50 εκατομμύρια ευρώ μετά θα έκανα ζωάρα. Νομίζω ότι μετά θα ήταν πολύ εύκολο όλα και δεν θα τα απολαμβάνεις τόσο. Εντάξει, ας μου δώσω κάποιες 50 εκατομμύρια και θα δούμε. Τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε κάνει στο σεξ? Άντε πάλι. Για πιπεριά. Ποια είναι πιο καυτέρη? Δεν ξέρω, ποια έφυγε στα βρολά. Στενάχωρο. Εγώ να ξέρετε, αν πάω από καρδιά είναι από αυτό. Δεν αντέχω τα καυτέρα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν είναι τόσο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που παίρνεις τηλέφωνο όταν σου συμβεί κάτι? Η αδερφή μου. Είναι εδώ. Εγώ συνήθως κανέναν δεν θα πάρω απευθείας. Γιατί το επεξεργάζομαι στην αρχή. Δηλαδή είναι πράγματα που οι φίλοι μου δεν ξέρουν, δεν έχουν μάθει ποτέ. Αλλά θα πω ότι συνήθως νιώθω πιο πολύ ασφάλεια να πάρω τη Σοφία. Γιατί εγώ δεν έχω κάποιον εδώ στην φίλη μου τη Σοφία. Δεν έχω κάποιον από την οικογένειά μου εδώ, ρε παιδί μου, ώστε να με βοηθήσει κιόλας αν μου συμβεί κάτι. Άρα νιώθω πιο πολύ ασφάλεια γιατί η Σοφία έχει και την οικογένειά της, έχει ένα παιδάκι. Νιώθω ασφάλεια να πάω σπίτι τους, να αρχίσω να κλαίω, να. Καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα δεν είσαι περήφανος για τον εαυτό σου? Για την αργοπορία μου. Ναι, σήμερα ήσουν στην όρος. Σήμερα, δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν ξέρω. Για πολλά δεν είμαι. Ωραία, πες ένα. Νομίζω για το ότι άνθρωποι που έχω στη ζωή μου δεν έχω εκφραστεί ποτέ να σου πω πώς νιώθω για αυτούς, ούτε όταν είχα νεύρα, ούτε όταν μπορεί να νιώθω πιο θετικά συναισθήματα για αυτούς. Αυτό. Το ότι δεν είμαι εκφραστική καθόλου αυτό. Αγαπημένη στάση. Ούτε αυτό το έβγαλα. Πατήσει. Μετρό. Παιδιά, τα βγάζω. Μαλάκα, κοιτάξτε. Τα βγάζω το μυαλό του. Θα έρθω, θα σου ξυρίσω το κεφάλι. Εσύ ποιο διάλεξε τα screenshot? Ο Βασίλης. Δεν το έλεγα. Είναι πολύ προσωπικά τώρα αυτά. Τι να πεις. Αδιάκριτες ερωτήσεις είναι το βίντεο, βέβαια, έτσι. Άντε καλά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό δεν διάλεξα. Δεν διάλεξα. Πείτε μας κάτι που δεν ξέρει κανείς για σας. Λοιπόν, τα ρουθούνια του συντρόφου μου, όταν με φυλάει, τον φυλάω, ο αέρας που εκπνέει ο άλλος, αυτό που μυρίζεις, δεν υπάρχει πιο ωραίο, αν έχεις χημεία με τον άλλον. Ναι. Δεν υπάρχει πιο. Άρεσες, φιλέστε και κάνετε. Βγάλε λίγο. Έλα, αγάπη μου. Ρε, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω, η χημεία αυτή που έχεις με τον άλλον όταν είναι καλή, αυτό που μυρίζεις εκείνη την ώρα είναι παράδεισος. Να το δοκιμάσετε όλοι. Τίποτα, εγώ όταν έχω άγχος, μόνο ο Βασίλης το ξέρει αυτό. Με έχει δει να το κάνω. Συνήθως ντρέπομαι και δεν το κάνω μπροστά σου. Αλλά όταν στρεσάρομαι, θα με καταλάβεις αν έχω αγχωθεί. Γιατί βάζω το χέρι μου μέσα στα μαλλιά μου και αρχίζω και τραβάω τις ρίζες των μαλλιών. Τα βάζεις. Έτσι. Να μην. Μικρή είχα κάνει καράφλες παντού. Τι είναι λες, κάτι που κάνω χρόνια και δεν το καταλαβαίνω. Πήγα, έχω στρεσαριστεί τώρα. Είμαι εδώ στις ρίζες και τραβάω τα μαλλιά μου. Δεν κάνει, τα φροντίζει τόσο πολύ. Το ξέρει. Έχετε κάνει κάτι ποτέ με κοπέλα? Όχι. Παγώσε το σπίτι. Έχω φλερτάρει μόνο, δεν έχω κάνει ποτέ όμως τίποτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά που είχατε με σύντροφό σας? Εμένα 12 χρόνια. 8. 12, τι κουβεντιάζετε? Ας μην το συζητήσω. Πόσες πλαστικές έχετε κάνει? Καμία. Πλαστική καμία δεν έχω κάνει.
Τα ενέσιμά μου και αυτά, εντάξει, τα κάνω. Ναι, και εγώ έχω δώσει εδώ που μου αρέσει να φαίνονται τα ουλάκια μου και κάτω, επειδή είναι στραβά τα δοντάκια μου, τα κάτω. Αλλά θέλω το σίγμα μου όταν τραγουδάω να είναι έντονο. Τα έχω δώσει λίγο για να. Ναι. Σας λείπει κάποιος από το παρελθόν? Ναι, ο Γιάννης ο φίλος μου που έχει πεθάνει. Α, συγγνώμη. Αυτό. Ναι. Εμένα όχι. Κανένας. Τους μισούσα όλους. Όσοι δεν είναι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή, δεν είναι για κάποιο λόγο. Άρα δεν μου λείπει. Σε αυτό όπως εννοώ, το θέτεις, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί δεν είχα κάποια τέτοια πόλη, ας πούμε. Ναι. Θα κάνατε OnlyFans για 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι, παιδιά. Εγώ έχω ξαναπεί ότι για τα χρήματα εντάξει να διαγράψω όλους τους φίλους μου, τα αγόρι μου και την οικογένειά μου, αλλά όχι να πάω. Όχι και OnlyFans. Όχι OnlyFans. Πατούσες. Ναι, συνέχεια. Με άλλο όνομα. Με άλλο όνομα. Τώρα μου το πάτε, μου το πλασάρετε, ωραία. Ρε, φίλε, παιδί. Με άλλο όνομα. Να μην φαίνεται το πρόσωπό σου. Όχι, εγώ παιδιά όχι. Γιατί μετά, όχι, ρε παιδί μου, είναι ανοίγεις ένα μικρό παραθυράκι και ανοίγουν πολλά μετά. Πολλά. Που όσοι το κάνουν, ξεφεύγεις. Δεν είναι ότι διαφωνώ με όσα κορίτσια το κάνουν και νιώθουν άνετα και. Θα αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Για όσα χρήματα. Νιώθω πολύ άβολα. Αυτό το είπα. Όλο. Αλλά το όπως κάπου το είπα πρόσφατα, ότι το κάνουν που το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Ας το κάνουν και ας κερδίσουν κάτι. Κατάλαβες, σου λέω, δηλαδή. Α, το καταλαβαίνω. Τι εννοείς με διαφορετικό τρόπο? Το κάνουν που είναι, που είναι στην καθημερινότητά τους έτσι έντονες. Ας βγουν κερδισμένες. Αυτό εννοώ. Α, οκ. Okay. Τι θα αλλάζατε στις σχέσεις σας? Τίποτα. Τι θα άλλαζα? Τίποτα. Δεν θα βάζω όλο τον πόνο. Όλες τις υπερδιάσεις. Και τις βάζω το. Όχι, όχι, τίποτα. Σκεφτόμουν ότι ίσως να άλλαζα, εντάξει, τον εγωισμό που έχουμε και δύο σαν άνθρωποι, αυτό. Το αγαπημένο σας guilty pleasure. Αυτό είναι η ένοχη απόλαυση, δηλαδή έχουμε κάποια... Μπορεί να βλέπετε κάτι, να... Να τρώμε κάτι, δεν ξέρω. Και να τρώτε κάτι. Το τάκης. Τακής. Μέσα σε πίκλα. Και εμένα μου αρέσει τα τάκης. Α, ένοχη η απόλαυση είναι, μ' αρέσουν τα πατατάκια με την νουτέλα. Ωραίο. Παίρνω πατατάκι αυτό, να το βουτάω μέσα στην νουτέλα και να το τρώω. Ξέρεις τι άλλο είναι ωραίο? Popcorn με έξτρα βούτυρο. Με ωραίο σοκολάτα μαζί. Έλα ρε. Θα πάθεις. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Τι είναι το χειρότερο πράγμα που σας έχει κάνει η σύντροφό σας? Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ. Ρε, εσύ υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κέρατο, το ξέρω εγώ. Κοίτα, ο πρώτος μου έρωτας, αλλά δεν έφταιγε αυτός. Γενικά. Γενικά το χειρότερο για σένα. Δεν πάει φάγα το καυτερό. Τι θέλεις? Γενικά, η πρώτη μου σχέση που είχε παράλληλη άλλη. Αυτό και δεν το ήξερα. Παράλληλη αγάπη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε. Παράλληλης αγάπης. Εσύ τώρα το κέρατο. Τα έχει όλα αυτά μέσα, όλα τα αρνητικά δηλαδή που μπορεί να σου κάνει ο άλλος, που μπορεί να έχει σαν συμπεριφορά απέναντί σου, τα έχει μέσα. Ασέβεια όλα τα έχει, κατάλαβες σου λέω. Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι το χειρότερο είναι αυτό. Ακραίο περιστατικό ζήλιας που έχετε κάνει. Παιδιά, δεν είμαι καθόλου περήφανη για αυτό που θα σας πω τώρα, αλήθεια. Καθόλου. Δούλευε στο μπαρ. Και είχα πάρει ένα σφινοπότηρο γιατί είχα μάθει κάτι και το πέταξε στο κεφάλι και του άνοιξα εδώ το κεφάλι στο πλάι. Αλήθεια. Ναι. Ήμουνα μικρή σε ηλικία και δεν είμαι καθόλου περήφανη. Εντάξει, γι' αυτό δεν θα το έκανα ποτέ, ρε παιδί. Του άξιζε. Γιατί και να το άξιζε, σαν πράξη δεν είναι σωστή αυτό. Μου είχε κάνει, ναι, βλακέρο πάντων. Μου είχε κάνει πάρα πολλά για να πετάξω τότε το σφινοπότηρο και να του ανοίξω το κεφάλι. Του το έχω ανοίξει, γιατί θα το κάνω τραγικότερο. Θα το πάρω σε εκπομπές και θα νομίζουν ότι δεν ξέρω τι τον έκανα. Του το πέρασα εδώ και κρατσουνίστηκα. Δεν είμαι καθόλου περήφανη, ναι, και πραγματικά κατάλαβα ότι αυτή η σχέση θα με οδηγούσε. Σε κρεμό. Στο Δαφνί. Στο Δαφνί. Οπότε γι' αυτό και τέλειωσα. Ωραία. Δεν θα το πω ζήλια. Οριοθέτηση ήταν. Με έβγαλε εκτός ορίων μία που ήταν σε ένα live και ήταν πολύ διαχειτική. Μόνη της το ζούσε εντελώς. Γιατί ξέρω τον άνθρωπο μου, δεν τον ήξερα. Ναι. Και επειδή την είδα πολύ διαχειτική, άρχισε να την γυρνώ υποβρύχια. Την γέρναγα υποβρύχια και της έκανα. Queen. Τέτοια. Είχα τρελαθεί, είχα βγει δηλαδή. Ήθελα να πάω να δει. Ξανά σε βλέπω. Ναι, το ξέρω. Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Τι έστειλε, 1, 2, 3, 6 φορές υποβρύχιο. 6. 6. Και κάθε φορά ήμουν και πιο έτσι. Δηλαδή θα σου πω, κόψε. Ηρέμησε. Εντάξει, μετά σταμάτησε, δεν ξανανόχλησε ποτέ. Σε όλα τα live εκεί ήταν για ευνόητους λόγους, επειδή δούλευε στο μαγαζί. Α,
Αυτό και θα σου πω και άλλο ένα, επειδή είσαι φίλη μου, θα πω πολλά. Μπράβο. Επειδή ένα κορίτσι δεν καταλάβαινε, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, ελπίζω να έχει καταλάβει, γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Δεν είχε καταλάβει τέλος πάντων ότι πλέον υπάρχει εδώ μια σχέση, συμβαίνει κάτι. Αποδέξω το. Ενοχλούσε συνεχώς με τηλεφωνήματα, με μηνύματα. Έπαιρνε φίλους, φίλες, τον ίδιο. Μόνο εμένα δεν είχε πάρει. Τέλος πάντων, και της έστειλα μήνυμα από το Instagram μου. Το ήξερα αυτό. Ναι, ναι, γιατί είναι πρώην σχέση, δεν καταλάβει η κοπέλα, έχει πρόβλημα. Ναι, 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 ναι. Και της έστειλα μήνυμα από το Instagram μου και της λέω, έβαλα τα όρια μου, της είπα, κοίταξε να δεις, κομμένο το ένα, κομμένο το άλλο. Εννοείται ότι κατέληξε πολύ πολιτισμένο όλο αυτό. Της είπα, εδώ είμαι, αν χρειαστείς κάτι να μάθεις για το οτιδήποτε. Τρώει! Είναι καλά! Τρώει μια χαρά, είναι μην αγχώνεσαι. Είναι τέλειο, εγώ θα σου πω. Εγώ. Αν χρειαστείς κάτι, λέω εδώ είμαι, να ρωτήσεις. Ξαναενόχλησε πρόσφατα. Α, δεν σε άκουσε. Όχι. Γιατί αυτό έγινε πριν 4 μήνες. Τη έδωσε το ελεύθερο. Ξέρω ότι μπορεί να με ενοχλήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και επέλεξε να ενοχλήσει άλλα άτομα. Την επόμενη φορά που θα ενοχλήσει, λοιπόν, θα ενοχλήσω κι εγώ αυτόν που πρέπει για να τη βάλω φρένο. Τέλειο. Σου δίνω το χέρι μου, πραγματικά δεν χρειάζεται να σε αρχίσω. Κακό είναι να βάλεις τα όρια σου, ρε φίλε, να τα βάζεις. Είναι τέλειο, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλήθεια. Το έχω. Ρε παιδί μου, δεν είναι, πρέπει να ξέρει ο άλλος. Το έχω κάνει με κακό τρόπο εγώ όμως. Εγώ δεν έχω αυτόν τον τόσο όμορφο τρόπο, γιατί με κοιτάζει η Σοφία και μου κάνει. Το έχω κάνει με κακό τρόπο εγώ, ναι. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ έτσι πολιτισμένο, να πω ότι. Όχι, θα σου πω, εμένα με χαρακτηρίζει αυτό το με το γάντι που λένε. Ναι. Με χαρακτηρίζει. Τέλειο. Αλλά θα σου κοπεί, θα σου. Ναι. Θέλει πολύ δουλειά αυτό. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου για να συμβεί. Μια πολύ ντροπιαστική στιγμή σας με κάποιον φαν. Που είχα πάει να φιληθώ στο στόμα. Πήγε να με αγκαλιάσει έτσι και ήμασταν έτσι, ρε, πόση ώρα. Έτσι. Είχε φτάσει εδώ και ήμασταν έτσι. Κάναμε. Ήμουνα. Αυτό τώρα για πολλά λεπτά. Δεν ήταν ότι κράτησε ένα. Πάω από εδώ, έρχεται από εδώ. Πάω από εκεί. Δηλαδή ήμασταν έτσι, ρε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Κάποια στιγμή λέω, άστο. Τον πήγα πίσω. Του λέω, ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Και το άβολα επειδή εγώ δεν μπορώ να με ακουμπάνε, να δίνω το χέρι μου εύκολα. Δεν ξέρω, έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Α, ο Γιώργος. Όταν πάει κάποιος να μου δώσει το χέρι του, ξέρεις, προσπαθώ να του πω καλά και είμαι έτσι, ρε. Έχω τραβηχτεί, τύπου με ακουμπάς, είμαι έτσι, λέω καλά. Έχετε δει Young Sheldon. Τέλος πάντων, αυτό το παιδάκι έχει λίγο, είναι πολύ ιδιαίτερο και στο μεσημεριανό τραπέζι, όταν τρώνε όλοι μαζί, κάνουν προσευχή γιατί είναι και καλά 20 χρόνια πριν. Και αυτός βάζει γάντια για να πιάσει τα χέρια του. Είσαι ο Young Sheldon. Εγώ σε λίγο καιρό μάλλον. Κοίτα, εμένα αυτό που μου έχει τύχει. Λοιπόν, ήταν ένα κοριτσάκι από κάτω σε ένα live. Φαντάζομαι τι έρχεται. Μεγάλο live. Είχε 5.000 άτομα. Ήταν έξω σε. Δεν θυμάμαι τι γιορτάζαμε. Το δέντρο, δεν ξέρω τι ανάβαμε. Ναι, ναι. Και αυτό το κοριτσάκι μου φώναζε. 2,5 ώρες είναι το πρόγραμμά μου. Τις 2 φώναζε. Πέταξε μου κάτι δικό σου. Τι να κάνω. Και φίλε, ήθελα κάτι να τις πετάξω. Και βάζω έτσι το χέρι στην τσέπη. Και ήταν πολύ καινούργια η καπαρτίνα. Και είχε μέσα αυτό που έχουν το φακελάκι. Με τα μπιλάκια. Και ρε φίλε, λέω τι να τις πετάξω και τις απέριξε και εκείνη την ώρα φάνηκε λες και πουλούσα κόπ. Και το σκέφτομαι. Ρε φίλε και το σκέφτομαι την ώρα, αφού το έκανα. Λέω, γιατί. Δεν έμπορεψε ότι έχει ακόμα. Άβολο. Αυτό ήταν πολύ άβολο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ άβολο. Έχετε κάνει κάτι με κάποιον διάσημο χωρίς να μαθευτεί και ποιος ήταν αυτός? Δεν θα σου πούμε και ποιος ήταν. Έκανα με τον Γιώργο στις αρχές και δεν το ξέρει κανένας. Είσαι στάνει αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει με κάποιον διάσημο που να μην έχει μαθευτεί κάτι τέτοιο ποτέ. Γιατί με κοιτάτε όλοι οι λες και έχω κάνει. Εγώ πρέπει να φάω την αλήθεια. Φίλοι μου είστε, δεν ξέρετε. Όχι τώρα, μην μου φέρνεις ο Γιώργο να φας. Γιατί δεν μετράει. Θα φάω πιπεριά, μου άρεσε πολύ. Αχ, τι είναι αυτό. Κράτα το για μετά. Η κόκκινη είναι πιο καυτερή. Δεν ξέρω. Έσταξε πάνω σου. Όχι, νομίζω, εντάξει. Πόσο απαραίτητο θεωρείτε το σεξ σε μια σχέση? Στα 10. 10. 10. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ, το πιο σημαντικό νομίζω. Έχετε μετανιώσει για κάτι που κάνατε σε φίλους, οικογένεια, σχέση? Ποτέ. Όχι. Εγώ μόνο όταν τσακώνομαι με τις αδερφές μου που μπορεί να μην μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου και να λέω βλακίες πάνω στα νεύρα μου. Αυτό και τις έχω κάνει να κλάψουν. Συγγνώμη, συγχωρείς. Μπούλινγκ. Μόνο αυτό. Έχετε μείνει ποτέ έγκυος? Είσαι πολύ φαρέγγυος.
να έχουμε μείνει και να έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία. Τώρα θα είχα παιδί αν είχα μείνει. Δεν μου έχει όχι. Δεν έχει συμβεί. Θα το είχατε μάθει. Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις οι όμορφες. Αλήθεια τώρα. Σκέφτηκε και κάτι μόνο σου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά είμαι σε γυρίσμα τόσο άνετη και γέλασα και γιατί είσαι εντάξει. Καλή μου καθημερινή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Απαντήσαμε σε ό,τι μπορούσαμε να απαντήσουμε για να μην συμβεί. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε. Ναι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, να μας ακολουθήσετε στο Instagram, να κάνετε subscribe στο Row House, να ακολουθήσετε το Row House και στο TikTok και στο Instagram. Να αναβάζει πλανάκια από τα βίντεο. Να ακούσετε το καινούργιο μας τραγούδι. Α, για πες το. Το «Η αγάπη αυτή». «Η αγάπη αυτή» έχει βγει 14 Φεβρουαρίου. Με το Γιώργο να έχει βγει, να τον πείτε να το ακούσετε όσο δεν το έχετε ακούσει. Μπράβο. Αφήστε στα σχόλια κάτω ποιον θέλετε να δείτε επόμενο καλεσμένο και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκι πολλά.